Όταν θα είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Κύριε Γεωργιάδη, η απώλεια της ψυχραιμίας, διότι ήδη έχετε πάρει τις απαντήσεις επί του ουσιαστικού, σας οδηγεί σε κραυγές και χαρακτηρισμούς και αισχρά ψέματα. Και πραγματικά ντρέπομαι για το επίπεδο στο οποίο κατεβαίνετε προκειμένου να υπερασπιστείτε κάτι το οποίο σας απέδειξα πριν ότι έχετε καταφανές λάθος. Δεν υπάρχει πουθενά κανένα χαρτί σαν αυτό που λέτε ότι αφαιρέσαμε τα έγγραφα από μέσα. Εγώ θα πω κάποια πράγματα για την νομική υπηρεσία την οποία επικαλείστε, κύριε Γεωργιάδη, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, για τη σημασία δεν έχει μόνο τι λες, αλλά ποιος είσαι που το λες και γιατί το λες. Η νομική υπηρεσία του Κελπνό, δηλαδή η κυρία Αθηνά Οικονόμου Σκορδά της γνωστής οικογενείας που είχε και υπουργό η Νέα Δημοκρατία, επί 4 έτη επίσημη νομική σύμβουλος του κυρίου Γεωργίου Σούρλα, μια κυρία η οποία χρόνια είναι υπεύθυνη της νομικής υπηρεσίας του Κελπνό με αμοιβές μεγαλύτερες έως και πολλαπλάσιες Γενικού Γραμματέως Υπουργείου, μια κυρία η οποία είναι από πίσω, θα πω μόνο αυτό για να καταλάβουμε, γιατί είπα σημασία δεν έχει μόνο τι λες, αλλά και ποιος είσαι που το λες και ποιος σου δίνει και το ηθικό ανάστημα να λες αυτό που λες. Είναι η κυρία η οποία ήταν πίσω ως νομική σύμβουλος. Ήταν αυτή που ενώ στην αγορά του κτηρίου του Κελπνό πάνω στο Μαρούσι, με αυτή την διακήρυξη την περίφημη που έχει βγει και έχει βγει στη δημοσιότητα, με αντικειμενική αξία 3 εκατομμύρια ευρώ, μισό λεπτό, γιατί μιλήσαμε για παρακράτος και εσείς επικαλείστε παρακράτος. Λοιπόν, με αντικειμενική αξία 3.2.472 ευρώ, η κυρία αυτή νομική σύμβουλος, υπερασπιζόμενη το δημόσιο συμφέρον, έκανε έρευνα στα μεσητικά γραφεία της περιοχής, τα οποία της είπαν ότι η εμπορική αξία είναι 10 εκατομμύρια το ένα, 1800 το άλλο, 11 το τρίτο και όχι σώμα ορκωτών λογιστών, όπως έπρεπε η κυρία υπεύθυνη νομική σύμβουλος του Κελπνό να κάνει, αυτή που τη γνωμάτευσή της επικαλείστε, που με κατηγορεί εμένα για κακούργημα. Μισό λεπτό, έχει συνέχεια. Λοιπόν, αυτή η κυρία λοιπόν που οδήγησε το Κελπνό να δώσει τελικά 18 εκατομμύρια σε ένα κτίριο το οποίο είχε αντικειμενική αξία 3, αυτήν την κυρία επικαλείστε ως νομική σύμβουλο του Κελπνό, η οποία καταδικάζει το τέτοιο. Όχι, δεν καταδικάζω γενικώς. Αυτά ασχολείται η δικαιοσύνη. Δεύτερον, πάμε, σας άκουσα πολύ προσεκτικά και δεν άνοιξα το στόμα μου. Λοιπόν, δεύτερον, φυσικά, μην χάνετε την ψυχραιμία σας. Ηρεμήστε, πάρτε βαθιές αναπνοές, με ανοιχτό το στόμα, ηρεμήστε, έχει και συνέχεια. Λοιπόν, όχι. Μιλήστε για το θέμα και... Φυσικά και το κάλεσα το ΣΕΙ. Φυσικά. Και έβγαλα αυτή την έκθεση. Έτσι. Που λέει ότι 3,5 εκατομμύρια ευρώ και επί των ημερών σας δόθηκαν για διαφημιστική δαπάνη η οποία δεν έπρεπε καν να πληρωθεί. Και όχι μόνο αυτό. Καλέσαμε και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τι πιο μεγάλο έλεγχο από αυτή την υπηρεσία. Έτσι. Τι πιο μεγάλος έλεγχος. Το 2014, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήσασταν υπουργός για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Το μισό. Άρα έχετε τη μισή ευθύνη από το ότι το Κελπνό εκείνη τη χρονιά έδωσε 5.860.000 ευρώ και κάτι ψηλά για διαφημιστική δαπάνη σε μια σειρά από εταιρείες. Την έχετε την ευθύνη, κύριε Γεωργιάδη, ή δεν την έχετε? Διότι εγώ είμαι... Ηρεμήστε, βαθιές αναπνοές. Λοιπόν, ακούστε με. Έχουν δημοσιευτεί... Ηρεμήστε. Λοιπόν,
Λοιπόν, μην πετάτε. Λοιπόν, επειδή λοιπόν έχετε λοιπόν τη μισή ευθύνη σας, έχετε, γιατί έπρεπε να απαντήσω στο επί της ουσίας ερώτημα το οποίο βάλατε. Λοιπόν, εντάξει, κυρία Πρόεδρε, μπορείτε να πείτε στον συνάδελφο να ηρεμήσει λίγο. Εσείς να ολοκληρώσετε όμως, κύριε λοιπόν, Πολάκη, γιατί αυτή η ερώτηση λοιπόν, έχει κρατήσει 20 λεπτά. Ήταν μια σημαντική ερώτηση όμως. Ναι, γιατί, σημαντική. Ξέρετε ο κάτι, καθένας, κυρία Πρόεδρε, ο κανονισμός όμως το αντιμετωπίζει και αυτό. Τον οποίο υπηρέτησε ο κύριος Γεωργιάδης ως πολιτικός προϊστάμενος, ήταν ένας από τους δύο μηχανισμούς με τους οποίους εξαγόραζαν. Ο κανονισμός δεν ασχολείται με αυτές τις λεπτομέρειες, ξέρετε. Την προηγούμενη περίοδο και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Και μια τελευταία κουβέντα, κύριε Γεωργιάδη. Και μια τελευταία κουβέντα, γιατί δεν είμαστε το ίδιο. Κοιτάξτε. Έχω νοσηλεύσει με αποκλειστική και κύρια μου ευθύνη πάνω από 1.400 ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας που ήμουν διευθυντής. Με ποσοστά θνησιμότητας που συγκρίνονταν, και αυτά γραμμένα είναι και δείτε τα, με πολύ μεγάλα κέντρα. Δεύτερο, έχω νοσηλεύσει πάνω από 7.000 ασθενείς σε μονάδα αυξημένης φροντίδας που ήμουν πάλι διευθυντής. Τρίτον, έχω χειρουργήσει πολλές χιλιάδες ασθενείς με κανέναν διεγχειρητικό θάνατο ή περιεγχειρητικό. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει ανθρώπινη ζωή και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να μην βρεις κρεβάτι εντατικής θεραπείας. Και γι' αυτό την περίοδο των 5 ημερών που ανέβηκε πολύ η λίστα του ΕΚΑΒ, τη δώσαμε τη λύση με την ενεργοποίηση της σύμβασης και με τις ιδιωτικές ΜΕΘ και με άνοιγμα άλλων κρεβατιών που ήταν ανενεργοί. Κάτι το οποίο δεν είχατε κάνει εσείς πρώτον και το είχατε αφήσει χυμούλι μου. Αυτό που είχατε κάνει εσείς ήταν να επιτρέπετε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο το οποίο νοσήλευε νεογνά να πληρώνεται με τιμές ΜΕΘ ενηλίκων για τα νεογνά. Επί των ημερών σας έγινε αυτό. Και μπορώ να σας πω και πολλές λεπτομέρειες. Και προσέξτε, τη μεγαλύτερη συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, κύριε Γεωργιάδη, πρέπει να τη ζητήσετε εσείς και ο προκάτοχός σας, ο κύριος Λοβέρδος και ο κύριος Βορύδης, που κλείσατε μια σειρά από νοσοκομεία, που καταστρέψατε τη δημόσια πρωτοβάθμια περίθαλψη, την οποία ξαναστήνουμε εμείς τα πόδια μας αυτή τη στιγμή, και θα αλλάξουμε τους οργανισμούς που κουτσουρέψατε. Γιατί δεν τολμήσατε να πάτε εσείς στην Ιερά Πέτρα, κύριε Γεωργιάδη? Γιατί αν πηγαίνατε δεν ξέρω πώς θα γυρίζατε. Γιατί τότε τους κουτσουρέψατε αυτούς τους οργανισμούς και το χαμηλώσατε. Στο νοσοκομείο Γανίων. Να πω κάτι. Μήπως θυμάστε πώς πήγατε στο νοσοκομείο Γανίων? 7.30 ώρα το πρωί. 7.30 ώρα το πρωί. Γύρω-γύρω και με μια κουβαμά. Πολλάκη, και ελάτε, λοιπόν, ολοκληρώστε. Ζητήστε λοιπόν, ακούστε, διαλογιστείτε το βράδυ στο σπίτι σας τι κακό έχετε κάνει εκτελώντας εντολές για 3 χρόνια στο χώρο της υγείας. Εμείς τη σχέση που έχουμε με αυτό το χώρο, γιατί είμαστε σάρκα από τη σάρκα του, ό,τι κακό κάματε εμείς θα το φτιάξουμε. Γιατί είναι πολιτική μας επιλογή να στήσουμε το δημόσιο τομέα της υγείας στα πόδια του. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να είστε πιο προσεκτικός όταν πετάτε ψέματα στον αέρα.